Καλημέρα σας. Παρασκευή σήμερα 3 Ιουνίου. Ξεκινάμε τον πρωινό μας περίπατο από το βόρειο δυτικό πυλώνα. Βλέπουμε στην Καπαδοκία δεν έχουμε τίποτα ενδιαφέρον. Οπότε θα ξεκινήσουμε από εδώ αριστερά. Βλέπουμε να τοποθετούν τα πάνελ, τα καλούπια σε ένα ακόμα τμήμα του τοιχείου. Αν δεν έχουμε σήμερα, θα έχουμε τουλάχιστον αύριο σκηνοθέτηση. Έχουν τοποθετηθεί σε αυτό το σημείο, βλέπουμε τα καλούδια. Υπολείπεται να γίνει στο υπόλοιπο τμήμα. Εννοώ τις θέσεις αυτές που είναι για το φωτισμό και τα καλώδια για το φωτισμό. Αυτό το τμήμα εδώ έχει σκηνοθετηθεί. Πρέπει να αρχίσουν να αφαιρούν τα καλούπια, τα πάνε. Το σύλλογο είναι ακόμα εδώ, σημαίνει ότι η εργασία συνεχίζεται. Εδώ δεν έχει αρχίσει η αφαίρεση των σκαλουσιών εδώ σε αυτό το σημείο, παρά και ότι πιστεύω ότι έχουν τελειώσει οι εργασίες. Εδώ στο αριστερό έχουν αφαιρεθεί. Περιμένουμε απλά να έρθουν να τους πάρουν από εδώ. Εδώ στο κλιμακοστάσιο και σήμερα δεν βλέπουμε να έχει αλλάξει τίποτα από χθες. Πάντως εδώ γίνεται ένα πολύ ωραίο κλιμακοστάσιο. Άνετο. Σε αντίθεση με εκείνο εκεί κάτω που είναι λίγο στενάχωρο. Στον αγωνιστικό χώρο συνεχίζουμε να στρώνουμε την άμμο του Ποταμίσια. Από ό,τι είδαμε έχει σχεδόν μεταφερθεί όλοι αυτοί που είχαν έξω, μέσα. Έχει πολύ πράγμα όμως ακόμα, συνεχίζουν να ρίχνουν νερό. Κάτω από τα booth εκεί είδαμε να τοποθετούν τα γραφεία των δημοσιογράφων. Και αυτή τη στιγμή τοποθετούν τα ηχεία που είναι στο πάνω μέρος, τα μεγάλα, όχι τα μικρά. Τα μικρά έχουν τοποθετηθεί όλα, τα βλέπουμε εδώ. Τοποθετούν τα μεγάλα τα ηχεία. Βλέπετε εκεί πάνω. Με τα γούφερ. Στρώνουν την άμμο, ρίχνουν και νερό. Προφανώς περιμένουμε να έρθουν και άλλα αυτοκίνητα και άλλες νταλίκες με άμμο. Αυτά είναι περίπου στο 1 τέταρτο, στο 1 τρίτο, όχι, 1 τέταρτο θα λέγα. Πάντως το Bob Cat εκεί συνεχίζει να στρώνει. Δεν ξέρω τι πάγος θα έχει αυτή η άμμος που θα βάζουν. Πάντως, πάνω από αυτό θα μπει και κάτι άλλο. Καλώς φίλος, είχε μια πληροφορία ότι το φόρτο θα έρθει σε κουλούρα έτοιμο, ξέρετε πως. Ενώ εγώ είχα ακούσει ότι θα το σπείρουν εδώ. Ο χρόνος περνάει, σύντομα θα δούμε. Όπως και να έχει, πάντως η πληροφορία παραμένει ότι 15 Ιουλίου θα μπορούμε να πατάμε. Το ευχόμαστε. Βλέπουμε και την κερκίδα η οποία για τις ανάγκες του αγωνιστικού χώρου μπορεί και ανακλίνεται, την έχουμε δει και άλλη φορά. Και από εδώ γίνεται η προετοιμασία του χώρου για να κατεβαίνουν τα μηχανήματα που είναι για την περιποίηση του χώρου τάπου. Ήδη η ράμπα έχει σχηματιστεί, έχουν αφαιρεθεί πολλές κολόνες από εδώ και συνεχίζει το μικρό ακουστικό αυτό να αποκαλύπτει τις άλλες πασαρομπήξεις εδώ που πρέπει και αυτές να αφαιρεθούν. Υπάρχει σωστή ρύση για να δουλεύει σε αυτό το σύστημα περισυλλογής ομβρίων.
Εδώ κάπου φαίνεται, έχουν αφαιρεθεί λαμπαρίνες και φαίνονται η πόρτα εδώ περιστρεφόμενη. Μην έχουμε δει κάποιες εικόνες που όλοι του 65 από μέσα. Και φαίνεται συνεχίζει το σκάψιμο για να γίνει το πέδιλο για το πτυχίο αυτό που έχουμε πει θα προχωρήσει ευθεία να συναντήσει το άλλο πτυχίο από εκεί. Και μάλλον εδώ σκάβουν για να γίνει το πέδιλο του πτυχίου. Και βλέπουμε στο οικόπεδο απέναντι ότι ήρθαν γαλλίκες πάλι και φέρνουν την ποταμίσια μου που έχουμε πει ότι είναι από τον Αχελό. Μια γαλλίκα ξεφορτώνει την άμμο. Η τσάπα είναι εκεί και φορτώνει το φορτηγό για να πάει μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Αυτό το φορτηγό μεταφέρει την άμμο μέσα στον αγωνιστικό χώρο και εδώ αυτές οι ταλίκες περιμένουν για να διάσουν την άμμο σε αυτό το χώρο. Προφανώς δεν μπορεί να μπει η ταλίκα μέσα, να διάσει. Εδώ γίνεται αθλητικός πανικός. Οι ταλίκες πανικέρχονται. Ευχάριστο αυτό, να βλέπουμε πολύ κίνηση. Και ας τρώμε και σκόνη, δεν πειράζει. Πάμε, πάμε, προχωράμε. Ωπο, χαμός. Μια ενταλίκα αδειάζει, ένα φορτηγό γεμίζει. Κέντρο μεταφόρτωσης. Έχουν έρθει και οι κολόνες του Δημοτικού Φωτισμού. Βλέπουμε μία εδώ μπροστά μας. Και άλλη μία εδώ. Βλέπετε το φορτηγό μπαίνει μέσα με την άμμο. Το άλλο περιμένει να φύγει. Πολύ κίνηση εδώ, πολύ κίνηση. Ωραίο. Βέβαια θα πρέπει να επισημάνω ότι χθες έγινε ανεπίσημα βέβαια αλλά εγκαίνια της υπογειοποίησης. Το πρώτο αυτοκίνητο που πέρασε από εδώ, πρώτη ταλίκα που πέρασε από εδώ κάτω από την υπογειοποίηση, ήταν μια ταλίκα που ήρθε από το εξωτερικό και είναι συμβολικό το γεγονός ότι έφερε τα φτερά του αετού, του μεταλλικού αετού που θα τοποθετηθεί μπροστά στα μουσεία μας. Είναι συμβολικό αυτό όμως. Η πρώτη ταλίκα που πέρασε και ήρθε και από το εξωτερικό και έφερε τα φτερά του αετού. Πέρασε κάτω από εδώ από την υπογειοποίηση και βγήκε από τη Φωκόν. Υπάρχει ένα σχετικό βίντεο που έχουμε αναρτήσει και ο Μιχάλης και εγώ χθες και όπως και πάρα πολλοί φίλοι γιατί ενώ περιμέναμε να έρθει η ταλίκα στις 2 η ώρα τελικά έρθει 8.30 και είμαστε εδώ όλη τη δημιά και περιμέναμε και όταν ήρθε η ταλίκα έγινε ένας μικρός χαμός εδώ πάρα πολλοί κόσμος, όλοι με ένα κινητό στο χέρι και έπαιρναν βίντεο. Ήταν και όλο το επιτελείο εδώ του Ούγγρου. Και έφτασα στο μεγάλο πηγάδι. Να και κάποια φορά που ήρθα και δεν έχουν διάλειμμα. Δουλεύουν κάτω. Καλουπώνω, έχουμε το δεύτερο τμήμα. Το πρώτο έχει σκηνοθετηθεί. Και κατά πάσα πιθανότητα τη Δευτέρα θα έχουμε σκηνοθέτηση στο δεύτερο τμήμα. Σημασία είναι ότι ξεκίνησαν εδώ οι εργασίες. Και αυτό είναι το σημαντικό για μας. Τόσο καιρό περιμέναμε να δοθεί η λύση στο πρόβλημα. Δόθηκε η λύση, έστω και αυτή. Λένε ότι είναι προσωρινή, εγώ λέω ότι ουδέν μονιμότητα του προσωρινού και με τη νέα μελέτη που έχει γίνει η διευθέτηση των ομβρίων νομίζω ότι θα μπορέσει να τα απεξέλθει αυτό το σύστημα εδώ, η νέα μελέτη δηλαδή με τις δύο αντλίες και δεν χρειαστεί να κάνουν αυτό που έλεγα με το Μετροπόντικα που είναι και υψηλού κόστους. Μπάσχε, εδώ θα είμαστε εμείς, αν κάτι αλλάξει, σημασία έχει να δοθεί ο δρόμος στην κυκλοφορία. Να πάμε και προς τα πάνω να δούμε τι άλλο μπορούμε να δούμε. Η διαμόρφωση εδώ του χώρου έχει αρχίσει. Οι ταλίκες με την άμμο έρχονται μία μετά την άλλη. Ήρθε και άλλο αυτοκίνητο, βλέπετε άλλο γερανάκι. Προφανώς είναι για τις ανάγκες της, του αετού, της τοποθέτησης του αετού. Εδώ ξεκίνησε η διαμόρφωση του χώρου, το σπίτι με χώμα δηλαδή εδώ που λέγαμε τόσο γιατί δεν το κάνουν, εγώ αλλά μάλιστα κάνουν. Δεν το κάνανε το σήμερα, σήμερα που έχουν έρθει οι Ούγγροι. Από ό,τι άκουσα μια πληροφορία στις 12 η ώρα περίπου θα έρθουν, θα έρθει και η άλλη ταλικά η οποία ήταν η νούμερο 1.
Και τελικά έγινε νούμερο 2 γιατί παρουσιάστηκε κάτι πρόβλημα στην Γαλλία και την καθυστέρησε. Γι' αυτό είμαστε όλοι τα απόγευμα εδώ και περιμέναμε. Και τελικά ήρθε η δεύτερη Γαλλία στις 8.30 ώρα. Και έφερε τα φτερά του Άι 2. Όπως είπαμε, ήταν το πρώτο όχημα που πέρασε κάτω από την υπογειοποίηση με τα φτερά του Άι 2 μας. Τα βλέπετε τώρα και από κοντά. Από όλες τις πλευρές. Εχθές είχε πολύ κόσμο, δεν μπορούσαμε να τα επεξεργαστούμε από κοντά. Σοκ και δέος. Είναι το κάτι άλλο. Αυτό το καλάθι, το αυτοκινούμενο, δεν πιστεύω ότι είναι άδεια της άνοικης του συναμολόγησης του αετού. Θα δούμε, εδώ θα είμαστε, θα δούμε. Και σήμερα έχει πολύ σκόνη, έχουμε πολλή κίνηση με αυτοκίνητα που μπαίνουν και βγαίνουν, έχει και ισχυρό άνεμο, οπότε καταλαβαίνετε με τις σκόνες γίνεται χαμός, έχουμε ομίκλο δηλαδή. Και εδώ μέσα γίνονται κάποιες εργασίες, διαμόρφωση του χώρου. Περιμένουμε να καταλυστεί αυτό το κομμάτι εδώ για να γίνει στεγάνωση. Είναι εδώ το σημείο που είναι ο εξαρτησμός των υπογείων και που έχουμε πει ότι θα γίνουν εκδοτήρια στηρίων γύρω γύρω. Προφανώς θα γίνει ένα σκαλοπατάκι. Και εδώ είναι το ισόγειο του νησίου. Εδώ πρέπει να είναι η μπουτίκ μας σε αυτό το σημείο. Και στο βάθος φαίνεται η εκκλησία. Ένα φωταγωγό είναι το σημείο ανάμεσα στο γήπεδο και στα μουσεία. Θα δούμε και μια εικόνα από εδώ. Να δούμε το λαβαρό μας και τα γραφεία της αεραστεχνικής που προσωρινά είναι εδώ, βέβαια μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο γήπεδό μας. Πιστεύω θα μεταφερθούν εκεί τα γραφεία. Όπως από ό,τι μάθαμε θα δοθεί και ένας χώρος για τους παλέμαχους της ΑΕΚ. Γυρνάνε από εδώ και από εκεί. Το δεντράκι από ό,τι φαίνεται ξεράθηκε το ένα. Δεν βρέθηκε κάποιος χριστιανός να πάει γρήγορα σε εκείνο το σημείο και είναι δύσκολο να φτάσει εκεί πέρα. Αντί να βάζουν σωλήνες και πετάνε το νερό, βγάζουν το νερό από την υπογειοποίηση για μια πολύ τσάκι μας επιπτώσεις, θα βγάζουν στην Καπαδοκία. Μια σωλήνα ρε παιδιά, ελαστιάκι. Κρίμα το δεντράκι. Δεν μπορώ να φτάσω εγώ εκεί. Με τι να φτάσω εκεί. Χαμός γίνεται πάλι σήμερα από την κίνηση. Άλλο αυτοκίνητο βγαίνει. Ένα βγαίνει, ένα μπαίνει. Αδυνατός, σηκώνει σκόνη, ομοβολή στα μάτια μου. Μπάσαμες. Και εδώ έχουμε δύο κολόνες. Κολονάκια που είναι για το δημοτικό φωτισμό. Η μία είναι ακριβώς στη θέση της. Βλέπω εδώ τη βάση. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ο Γιάννος που είναι για τον αετό, είναι έχει πάρει μπροστά.
σε λίγο περιμένουμε να έρθει και η άλλη Νταλίκα που ήταν άρθρο τα πρώτη και να αρχίσει στην αμολόγηση του Τρούλου πρώτα απ' όλα. Αυτά λοιπόν, το βλέμμα του αετού μας. Καλή συνέχεια σε όλα τα φιλαράκια. Μια ζωή αεκάρα.